Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, δάμαλ
Χριστόν Μόσχον ητεκούσα τον άμωμον χαίρε της πίστης, χαίρε ανασκήσασα Θεού αμνών τον έρωτα. Πώς μου πάντως τα πτέσματα χαίρε θερμών ηλαστήριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος Παϊνός και Ραϊόνι, τον Ήλιον Θεούσα Χριστόν, φορτός κατοικητήριον, χαίρετος κόρθος λύσασα. Χαίρε των ανθλοφόρων
το ανήκει τον θάρσος. Χερεστερών της πίστεως ερισμάν, χερε λαμπρών της χάριτος μόρισμάν. Χερε δις εγυμνώθη ο Άδης, χερε δις ενεδίθη μεν δόξαν, χερε νύμφη ανύμφευτε. Yeah.
υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών απασίμ, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιμ, αλληλούια. Φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρεν ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρεν της απάτης την πλάνην πατήσασον, χαίρεν των ειδόλων, των δόλων ελέγξασον. Χαίρεν θάλασσα ποντίσασον, Φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασον, τους διψώντας την ζωή. Χαίρεν πύρινες στήλεν οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρεν τροφήν του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίος, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλλον, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Αυτόν, αλεγνώστης τούτος Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
Χριστέ, τη δύναμη σου. Υπεραγία Θεοτόκ και σώσον ημάς, έθωνε σασμάτων πίστη, χειγόν εμπανίμνητε, χαιρεπιον όρος, κατεπιον εμπνών εμπνευματί, χαιρεκοϊκνία και στάμνε μάνα φερούσα, ορικένων τα τον εξεγούν εξητήριο. Δηλαστήριον του κόσμου χαίρε άκρατε δεσποίνα χαίρε κλιμασκήθε πάντα σαν ύψωσα σακαρίτη χαίρε η γέφυρα όντως η μετακούσα εκ θανάτου πάντας προς ζωήν του συγνούντασε. Υπεραγία Θεοτός και σώσον ημάς, ουρανών υψηλωτέρα. Thank you.
Εν το περάγει των θλίψεων
Thank you.
επιχείς επάνει το ποινός άνθρωπος, βουλόμενος ετήσε προς το ύψος του σαρκόβοντος. Αλληλούια.
Ρήτορας Πολυφθόγκος, ως η Θείας Απόλλω, ορόμεν επίσης η Θεοτόκε, απολούς ημών λέγει, το πώς και παρθένων μένεις και τεκίνης κυσό. Ημίδε το μυστήριο το βάζονε, πίσω ασμόμε. Και σοφίας Θεοδοχείο, χαίρε προνοίας αυτού ταμείο, χαίρε φιλοσόφους εσόφους δεικνύουσας, χαίρε τεκνολόγους ορόγους ελέγχουσας, χαίρε ό,τι εμαράφθησαν οι ταινείς οι τυπητές, χαίρε ό,τι εμαράφθησαν χαίρε τ' Αθηναίοντας προκάλτιες φώσα, χαίρε τον Αριέοντας Αγκήναν τυρούσα, χαίρε μισθούν μίας εξέχουσα, χαίρε πολλούς εγνώστη φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θεγόντων σωθήνε, χαίρε αντιμήθω του βίου πλωτήρω, χαίρε νύμφη ανύμφεθε. Ομοίων γας, ομοίων καλέσα, ο Θεός ακούει, αντιγούει. Αντρίος πατήσαντες και όντες φέρνες.
δόξαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τον πάντα βαστάζοντα
Φαντάστο σε όνα. Ο Πατ'
Christen, Theos heute an dir ein Vater. Hyper Agia Theotokes os onimas, in asi pisti, to here grapazomeni dia sou tis charas, me to higienomeni tis aibiu, trise imas virasmon. Barbarikis αλώσεως και πασίς άλλης πληγής διαπλήθος μόρι παραπτώσεων επί ουσής πρωτής αμαρτανούσης. Υπέρ Αγία Θεοτόκες σώσον ημάς, όφης φωτισμός, ημών και βεβαίωσης, ως θελόμενση, χέλε αστρονάδητον, εις άγων κόσμων, των μεγάν ήλιον, χέλε Yeah.
οδηγεί προς νόσην θεϊκήν, απαντός. Αυγήν το νουν φωτίζουσαν, κραυγή δε τιμωμένη τ' αυτά. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήντας ψυχάς καταλάμπουσαν, χαίρε ως βροντίν τους εχθρούς καταπλήτουσαν. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρος ζωγραφούσαν των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίος, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε θησαυρέν
της ζωής αδαπώνητε. Χαίρε τιμίων διάδημων βασιλέων εξεγών, χαίρε καύχημας εβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πυργός, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εχθροί καταπίπτωσιν, χαίρε κρωτός του αιμού θεραπείαν, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίαν, χαίρε νύμφη ανύμφε. Πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Υπηρεία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανίμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Υπηρεία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ω πανίμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Υπηρεία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρησές συμφοράς απαντός και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια. Ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτόν. Χαίρε δις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρων, χαίρε ότι βαστάζεις
τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεμ φαινών των ηλιών, χαίρε αστήρεμ Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφιμ ανύμφεμ ευχαριστήρια, αναγράφωση υπό όλη σου Θεοτόκε, άλλος έξω το κράτος προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράτωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριε Ελέησον,
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Πανεπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο Πάδας καλών προσωτηρίαν δι' της απεδηλίας ομιλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεσε και ημών εν τη ώρα τάφη τας συντεύξης και ήθινε στη ζωή ημών προς τα σύντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, και ρίξε ημάς από πάσης θλίψεων κακών κυβήνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, εν την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατά της ομένης στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση από εσύ της ουδόξης, ότι ευλογητός ήσου αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικήν και έγκης στους αιώνας των αιώνων αμήν. Γιατί με τώρα το χειρουργείο και το ξέρα σε κρίνητο στους Σεραφείμ, την αδιαφέρον Θεό λόγο ότι ακούσα την όντως ο δόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Κύριε Λέησον, 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 και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχναντε, αμοιβή Παρθένε Θεόνι, Δέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη θελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής, και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αγριώσαντα, και των ειδωνών του βίουρα θυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαγνίστη διεμεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σωμία Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέχουσα και τα σκοτεινά σώψεις των φωνήρων δαιμόνων πόρο αυτής απελάβρουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα
τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσον τα σόρμας των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών των λιοσκυνούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάν και οδες και λυκών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών καρδίαν ύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράδραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάσιν το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγανε την ημετέραν προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε εις όσοι δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Τι πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιτη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, η ηρμή του κανόνος του ακαθίστου ύμνου που ψάλλεται προς τιμή στην υπεραγία Θεοτόκων είναι γραμμένη μεταποιημένη από τον Άγιο Ιωάννη το Μαμασκηνό και συνδέονται με ένα περιστατικό της ζωής του πολύ συγκινητικό. Ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας που πρωτοστάθηκε στην αστήρωση των Αγίων εικόνων ήταν πρωτιστός τέχνο υπακοής. Πήγε να μονάσει στην έρημο και επέλεξε να υποταχθεί σε γέροντα ευηρότατο, αλλά αυστηρότατο και απαιτητικό. Επειδή ο Ιωάννης είχε έκτακτο χαρά χάρισμα ψαλμοδίας, ο γέροντάς του για να του κόψει το θέλημα τον έβαλε κανόν να μην συνθέτει ούτε να ψάλλει ύμνους. Ο Ιωάννης υπάκουσε στην τολή του και είπε ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν έγραψε ούτε έψαλε ύμνους. Μια ημέρα ένα γείτονά του που είχε χάσει η συγγενή του παρεκάλεσε τον Ιωάννη να του γράψει κάτι για να τον παρηγορήσει στο πένθος του. Ο Ιωάννης συνέθεσε τον ύμνο πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσο αφού υπάρχει μετά θάνατον. Μόλις το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, του έβαλε ακόμη αυστηρότερο κανόνα, αλλά παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε «Μη φράζεις την κρίνη που αναβλείς δυνάματα, δώσε ευλογία στον Ιωάννη να μου ψάρει ύπνον με λύρητο». Ο γέροντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του είπε «Παιδί μου, ψάρε έναν ύμνο στην Παναγία μας». Τότε ο Ιωάννης άρχισε να ψάλλει μελωδικά.
ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματον και λόγω ερέχομαι τη Βασιλή Δημητρή. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γεμίσει από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος θα ψάλω ύμνο εγκομιαστικό για να τιμήσω την Βασίλισσα Μητέρα του Κυρίου μου. Θα πανηγυρίσω χαρούμενος και θα τραγουδήσω με αγαλίαση τα πολλά και μεγάλα της θαύματα. Πόσο ωραίο πραγματικά είναι να ψάχνουμε και εμείς ύπνους δοξολογίας στον Άγιο Θεό και στην Κυρία Θεοτόκο Μεγαλινάρια, να απαθινόμαστε με οικία αγάπη στον Θεό Πατέρα και να του λέμε «Θεέ Πατέρα, σε ευχαριστώ για την προστασία Σου, σε αγαπώ, σε προσκυνώ, σε λατρεύω. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Οι ευεργεσίες σου είναι ποικίλες και αναρρύθμιτες. Είμαι πλημμυρισμένος από τα δώρα της Θείας αγάπης σου, τα οποία είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλα. Πώς να τα παριθμίσω και πιο ευχαριστώ, άξιο να βρω να σου χαρίσω. Τι να σου ανταποδώσω για όσες φανερές και αφανείς ευεργεσίες σου απολαμβάνω. Σε παρακαλώ, σύ να πληρώνεις την καρδιά μου με αισθήματα βαθυτά της εγνωμοσύνης. Σύ να στρώνεις την ψηφίδα στον λόγο μου. Σύ να γεμίζεις το στόμα μου με ένεση για να υμνώ την δόξα, τη μεγαλοπρέπειά σου. Ποθώ να σε λατρεύω εμπνεύματι και αληθεία. Να σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και με όλες μου τις δυνάμεις. Να σου αναπέμβω χωρίς τέλος και σιγή τον ύμνο της δοξολογίας μου. Να σου εκφράζω με το λόγο μου, με τα έργα μου, τη θεάρεστη ζωή μου, το πιο μεγάλο μου ευχαριστώ. Αλλά και την υπερευλογημένη Θεοτόκον έχουμε χρέος ευγνωμοσύνης να ευχαριστούμε, διότι αξιώθηκε της υψίστης τιμής να γίνει Μητέρα του Θεού και να συνεργήσει στο μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας. Αλλά και διότι ως Μητέρα του Θεού είναι και Μητέρα όλων των ανθρώπων, καταλαβαίνει τους πόνους μας, τους καημούς, τα βασανά μας, της ψυχής, τα σκυρτήματα, της καρδιάς, τα μηνύματα, των χιλέων, τα ψελίσματα. Είναι η μεγάλη Μητέρα του λαού μας, που στέκεται πάνω από τις πολιτείες και τα χωριά, τους κάμπους και τα βουνά, την θάλασσα και τη στεριά, και μας σκεπάζει με την προστασία της. Είναι η Αγία Σκέπη, η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, που μας προστατεύει από τις επιβουλές των πολεμίων. Το ομολογεί με γνωμοσύνη η ιστορία μας σε αιώνες τώρα, στην πολιορκία των αβάρων, η Παναγία των Λαχερνών έσωσε την βασιλεύουσα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Παναγία θέρμενε την αποσταμένη ελπίδα του Ραγιά. Αλλά και στην ευπηρία του 40 η πληγωμένη Παναγία της Τίνου βοήθησε τους στρατιώτες μας στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και γράψαμε με χρυσά γράμματα σελίδες δόξης. Αλλά και προσωπικά όσοι πιστοί την επικαλούνται, βλέπουν χειροπιαστή τη θαυμαστή προστασία της. Ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, γνωρίζουμε πόσο πονεμένος ήταν, συγκοφαντήθηκε και πολεμήθηκε χωρίς ο ίδιος να θέλει σε τίποτα, αλλά απευθυνόταν στην Παναγία, όπως απευθύνεται το μικρό παιδί στη μητέρα του και της έλεγε «Σας ευχαριστώ, Κυρία Θεοτόκε, θερμό σας ευχαριστώ». Άλλοτε έλεγε «Ανυμνώ μεγαλύνωσε, άκραντε επί το γένος ημών». Και άλλοτε έψαβε «Αγνή παρθένε δέσποινα, άκραντε Θεοτόκε». Έτσι και εμείς να βρίσκουμε τα καλύτερα λόγια όταν απευθυνόμαστε στην Παναγία Μητέρα μας, να συνομιλούμε μαζί της
όπως νομιλούμε με τη μητέρα μας, να ψάχνουμε προς τιμή της ύπνος και μεγαλινάρια, διάφορα τροπάρια, είτε από τον ακάθιστο ύπνο, είτε από την παράκληση, να ψάχνουμε το άξιο εσύ, ή το Θεοτόκε Παρθένε, ή οποιοδήποτε άλλο τροπάριο της Παναγίας γνωρίζουμε από τον ύπνο. Είναι ωραίο πράγμα να είμαστε γνώμονες στον Κύριον και Θεό μας και στην Παναγία Μητέρα Του. Είναι θεάρεστο να μάθουμε να λέμε και στις χαρές και στις δίπες μας για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Δόξα Σοι ο Θεός, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Να δοξολογούμε τον Πανηκτήρμονα Κύριον, αλλά και την ακυλίδωτον και υπέραχνον Μητέρα του Εμμανουήλ. Ψυχές καθαρές και αρυπότης χείρεση, με καθαρές ψυχές και με χωρί ρήπο χείρη. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός και ευπίσημον, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναβόπου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εγκόψου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Κατοικίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατρολισμών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατροσιμών Ιλαρίωνος, του Νέου Ιγουμένου της Μονής Περακητής και Ιωδίωνος Εκνοργομήκων Αποστόλων, όσοι ιεράν μνήμην ευχαριούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Εξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπερευοδόσιος και ενισχύσιος του Φιλοχρίστου μας στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, υπέρ πάντων ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουν σε βεις βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρες της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντους προφέτους πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταρχού ορθοδόξους. Είπαμε και υπέρ αυτό το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Man, man, thank you.
πρώτη επιλίου, θα τελέσουμε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ώρα αναχώρησης 4 το μεσημέρι από την κεντρική πλατεία του Κοροπίου, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Στα πλαίσια της προσπάθειας συνοριακής του Κοπτώπου Αδελφότος και των ιερέων της ενορίας μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνεται συγκέντρωση προφήμων στον χώρο του Ιερού Ναού για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.